Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς χτύπησε την Τρίτη σε όλα τα σχολεία της χώρας. Παράλληλα, τελέστηκε και ο καθιερωμένος αγιασμός. Τα προάβλια των σχολείων της Πάτρας γέμισαν παιδικές φωνές και, όπως ήταν αναμενόμενο, την παράσταση και φέτος έκλεψαν τα πρωτάκια που εμφανώς αστισμένα εμφανίστηκαν στα σχολεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώτο κουδούνι στα σχολεία της Αχαΐας χτύπησε με πολλές ελλείψεις και σημαντικά κενά στο προσωπικό, παρά τις προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών και βοηθητικού προσωπικού. Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης επισκέφθηκε το πλήρως ανακαινισμένο 47ο Δημοτικό Σχολείο στα Ζαρουχλαϊκά. Ευχές για μια καλή χρονιά, κουράγιο, δύναμη, έχουμε πολλά μπροστά να κάνουμε, ενωμένοι, χωρίς να έχουμε διχόνιες και χωρισμούς από εδώ, από εκεί και πονηράδες, να προχωρήσουμε μαζί όλοι δυνατά για να φτιάξουμε το σχολείο μας, την περιοχή μας, την πόλη μας. Και ευλόγησον την κληρονομία σου, Νίκα στις ευσεβές η κατεναντίον δωρούμενος. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα και είμαστε χαρούμενοι γιατί ξεκινάει η σχολική χρονιά. Τα παιδιά μας γέμισαν την αυλή με χαρά. Όταν είσαι με παιδιά χαίρεσαι γιατί είναι δημιουργικότητα, είναι ζωντάνια, βλέπεις αγνά πρόσωπα, ψυχές ωραίες και αυτό δίνει κουράγιο σε όσους παλεύουν αυτά τα παιδιά να έχουν διαρκή την ευτυχία. Είναι μια χρονιά που συνεχίζονται δυστυχώς τα προβλήματα. Τα προβλήματα υπάρχουν στα σπίτια. Εδώ πέρα δεν φαίνονται αυτά, αλλά πολλοί από αυτούς που ήσαν σήμερα εδώ πέρα αντιμετωπίζουν ένα από τα προβλήματα τα οποία είναι άδικο που υπάρχουν. Δηλαδή, κινδυνεύουν για παράδειγμα να κοπεί το ρεύμα στο σπίτι τους. Σήμερα λοιπόν γίνεται μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα. Και ίσως γι' αυτό ξεχωρίζουμε εδώ πέρα στην... από άλλα περιβάλλοντα η εκπαιδευτική κοινότητα, γιατί κάθε χρονιά έχει αυτό το μαγικό. Κάθε Σεπτέμβρη λοιπόν που συναντιόμαστε εδώ μαζί κάνουμε μια καινούργια αρχή. Κοντά στους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά βρέθηκε και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, ο οποίος επισκέφθηκε το 45ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας στην περιοχή Μπεγουλάκη. Ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά. Αγαπητοί γονείς, φίλοι καθηγητές και εκπαιδευτικοί και αγαπητά παιδιά, η παιδεία, η γνώση είναι το διαβατήριο για το αύριο. Είναι η εσωτερική δύναμη που μπορεί να αποκτήσει ένας άνθρωπος, να πατήσει γερά στα πόδια του, να γνωρίσει τον κόσμο και να διαμορφώσει τη ζωή του με πάνω σε μια σταθερότητα και αυτό το έχουμε ανάγκη. Τέλος, ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος τέλεσε τον αγιασμό στο Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών. Ο Σεβασμιότατος στο σύντομο χαιρετισμό του ανεφέρθη στη θαυμάσια εργασία η οποία γίνεται στο Εκκλησιαστικό Λύκειο και μίλησε για την κατά κόσμο γνώση και την κατά Θεόν σοφία, ενώ τόνισε το λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου ότι η παιδεία μετάληψη αγιότητος εστί. Ο Σεβασμιότατος στο σύντομο χαιρετισμό του ανεφέρθη στη θαυμάσια εργασία η οποία γίνεται στο Εκκλησιαστικό Λύκειο. Να σημειώσουμε ότι το κτίριο που στεγάζεται, το Εκκλησιαστικό Λύκειο Πατρών, ανεγέρθη εκ θεμελίων υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ. Χρυσοστόμου.